Μια πρώτη, νομίζω, αναγκαία διευκρίνηση είναι, αφορά το Δήμο των ίδιων της Κηφισιάς. Δηλαδή, για πολύ κόσμο, ίσως και για τους περισσότερους, αυτό είναι Βόρεια Προάστια, που σημαίνει πολύ ευκατάστατα έως πολύ πλούσια κοινωνικά στρώματα. Και επομένως, όταν κάποιος συζητάει για προβλήματα της Κηφισιάς, για πολλούς φαίνεται σαν κακό ανέκδοτο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι κατά πόσο πράγματι ισχύει αυτή η εικόνα που έχει πολλοί κόσμος. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εικόνα έτσι όπως την περιγράφετε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ως Δημοτική Παράταξη Κοινωνία Παρούσα θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα, διότι ζώντας σε αυτό το Δήμο, που είναι ένας καλλικρατικός Δήμος, έχει μέσα του άλλους δύο Δήμους, που είναι η Νέα Ερυθρέα και η Εκάλη, είναι από τους μεγαλύτερους εκτατικά δήμους με συγκεκριμένα διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλά και κοινωνικοταξικά χαρακτηριστικά. Είναι αλήθεια ότι επειδή στο Δήμο αυτό ζει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που λέμε της οικονομικής πολιτικής ελίτ του τόπου, συχνά παραγωνίζονται όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι, οι οποίοι ανήκουν σε μεσαία και χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι μέσα στην πόλη, έχει δηλαδή οι ίδιες ανισότητες μέσα στο Δήμο, και υπάρχει και ένα κομμάτι μεταναστών, και πρέπει να το πούμε αυτό, που έρχεται σε αυτή την πόλη και εργάζεται, είναι κατά κύριο λόγο οικιακό προσωπικό, και για όλους αυτούς τους κατοίκους, τους δημότες, τους επισκέπτες της πόλης, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία πολλές φορές, ακριβώς επειδή θεωρείται ένας Δήμος, είναι παρεξηγημένος Δήμος όσον αφορά αυτό, ότι ανήκει στα Βόρεια Προάστια, είναι ο πλούσιος Δήμος, ο εύρωστος, ότι δεν υπάρχουν ανάγκες. Από την επαφή που έχουμε τόσο με τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε, αλλά και με φορείς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Έχει γίνει μία προσπάθεια από το Δήμο ήδη, αλλά υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και θέλουμε να τα θέσουμε και να εκπροσωπήσουμε και να εκφράσουμε αυτό το κομμάτι του κόσμου για να έχει φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν στα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο Κηφισιάς. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι το ζήτημα έλλειψη υποδομών και εγκαταστάσεων. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το κομμάτι με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γνωρίζετε ίσως ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς έχει βγάλει πολύ σπουδαίους αθλητές στο κομμάτι του στυλ. Αυτή τη στιγμή, τόσο για τους απλούς πολίτες που αθλούνται και θέλουν να πάνε στο Ζυρίνιο στάδιο, που είναι ένα δημοτικό στάδιο, όσο όμως και για τα αθλητικά σωματεία που κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά στο κομμάτι του αθλητισμού, δεν υπάρχει το ταρτάν. Το πρώτο δημοτικό της Νέας Ερυθρέας, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, έχει μεταγκατασταθεί σε ένα άλλο κτίριο, αφού πέρασε επί 2 χρόνια να είναι σε ελιόμενες αίθουσες. Η γραμμή του ΙΣΑΠ που θέλουμε να προχωρήσει, να φτάσει μέχρι τη Νέα Ερυθρέα, τώρα το τερματικός της σταθμός είναι στην Κηφισιά, όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μέσα στα σχέδια και άλλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, δήμων κλπ, πλην όμως δεν προχώρησε. Αυτά είναι θέματα τα οποία θέλουμε να τα αναδείξουμε και να είναι στοιχεία του προγράμματός μας. Ένα άλλο ζήτημα που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πραγματικά γιατί στο συνδυασμό αυτό υπάρχουν αρκετοί συνεργάτες, άνδρες και γυναίκες που ασχολούνται με το κομμάτι του πολιτισμού, θέλουμε να κάνουμε την Κηφισιά προορισμό ξανά. Και για αυτούς οι οποίοι είναι έξω και έρχονται να επισκεφθούν την πόλη μας, αλλά και για τα νέα παιδιά. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε ένα τοπικό σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης, που θα έχει μέσα του και το στοιχείο της τοπικής ιστορίας, θα έχει μέσα ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν και τις υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν, και βέβαια στον πυρήνα, την κοινωνία παρούσα και τους νέους ανθρώπους. Πέρα όμως από τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κηφισιά και πρέπει να τα αντιμετωπίσετε, υπάρχει και το ζήτημα, δεν είναι ζήτημα, απλώς η γυναίκα. Οπότε, τι σημαίνει να είναι μια γυναίκα υποψήφιος δήμαρχος, πώς την αντιμετωπίζει ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς στο Δήμο μας καταρχήν έχουμε περίπου 15-16 υποψήφιους. Είμαστε μόλις 2 γυναίκες υποψήφιες δήμαρχοι. Θα σας έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο... Τι είναι, 2 σε όλη την Ελλάδα? 2 στον Δήμο μας. Α, λέω και εγώ, ναι. 2 στο Δήμο μας.
Πλην όμως, ενώ υπάρχει ένα κομμάτι, και αυτό είναι θετικό και με τον νόμο Κλισθένη περνάει, για αύξηση της ποσόστοσης το 40% για τις, της ποσόστοσης φύλου για τις υποψηφιότητες, πλην όμως, όσο προχωράμε σε αυτό που λέμε κέντρα άσκησης πολιτικής και θέσης ευθύνης, να ξέρετε ότι στη χώρα μας μόλις το 5% είναι γυναίκες δήμαρχοι. Και αν πάμε στο κομμάτι των περιφερειακών αρχών, μόλις 2 γυναίκες περιφερειάρχες στους 13. Άρα εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα μιας γυάλινης οροφής που πρέπει να σπάσει. Άρα η ποσόστοση δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Η ποσόστοση εφαρμόζεται, αλλά η ποσόστοση δεν αρκεί, πρέπει να ψηφιστούν. Να δοθεί εμπιστοσύνη από τον κόσμο να ψηφιστούν γυναίκες και δήμαρχοι και βέβαια γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι. Θα σας έλεγα ότι εγώ μαζί με άλλες γυναίκες έχω διαπιστώσει δηλαδή ότι έχει μέσα από τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει και η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα πάνω στο κομμάτι της ισότητας των φύλων, διαβλέπω ότι πολλές γυναίκες έχουν αναλάβει πλέον να είναι υποψήφιες δήμαρχοι. Δεν είμαι μόνο εγώ, μιλάω πανελλαδικά. Έχει γίνει το βήμα και από νέες γυναίκες να μπορέσουν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, να εκφράσουν την ευθύνη αυτή σε πρώτο βαθμό. Ποια είναι η παράταξη την οποία εκπροσωπείτε και ποια είναι η δράση της στην περιοχή μέχρι τώρα? Λοιπόν, εγώ εκπροσωπώ την παράταξη Κοινωνία Παρούσα. Η Κοινωνία Παρούσα είναι μια νεοσύστατη δημοτική παράταξη από νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τις τοπικές υποθέσεις. Το λέει και το όνομά της, το Κοινωνία Παρούσα. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην πόλη μας όσον αφορά αυτό που λέμε να εκφραστεί ο προοδευτικός κόσμος και να δώσουμε φωνή στο αυτό που ζητάμε να είναι η προοδευτική παράταξη παρούσα στην Κηφισιά. Το καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο προάστιο από άποψη και συσχετισμών, διότι ανήκει κατά κύριο λόγο στο κομμάτι των συντηρητικών δυνάμεων, που βρίσκουν έκφραση και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με υποψηφιότητες οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να κάνουμε είναι να φτιαχτεί μια παράταξη ώστε να υπάρχει ένας προοδευτικός πόλος, μια μεγάλη συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων που θα εκφραστούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός ήταν ο λόγος που προχωρήσαμε. Θέλαμε την κοινωνία παρούσα, να δώσουμε φωνή δηλαδή σε όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούν, εργάζονται, ζουν την πόλη τους, ζουν την καθημερινότητά της και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί είναι πολλά στην καθημερινότητα, και βέβαια να δώσουμε φωνή και στους νέους ανθρώπους, στους 17άριδες, που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν και θέλουμε να τους πούμε ότι να έρθουν, να προσέλθουν, να αναλάβουν οι ίδιοι λόγο και να μην προχωρήσουν στο κομμάτι της αποχής. Πρέπει νομίζω όλες οι δυνάμεις να δώσουν μία μάχη ώστε να αποκλειστεί η αποχή. Τελευταία ερώτηση, αλλά όχι μικρότερης σημασίας, έχει να κάνει με τον Κλισθένη, ο οποίος καθιερώνει την απλή αναλογική. Άρα, επειδή αυτό έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, η ερώτηση είναι κατά πόσο υπάρχουν στην Κηφισιά προοδευτικές δυνάμεις, ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν την πρόθεση και τη διάθεση να συνεργαστούν. Κοιτάξτε, ο Κλισθένης με την απλή αναλογική είναι μία τομή. Είναι μία τομή τόσο στο κομμάτι που αφορά την τοπική δημοκρατία, όσο όμως και σε μια αλλαγή προτύπου για την αυτοδιοίκηση. Και άρα με αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι έχει ένα προαπαιτούμενο. Το προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πολιτικός διάλογος, επιδιώκονται οι συνθέσεις και οι συγκλήσεις ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις και όχι μόνο. Αυτό το οποίο δυστυχώς διαπιστώνουμε όμως είναι ότι υπάρχει και μία έκρηξη μικροπαραγοντισμών ή άλλων προσωπικών στρατηγικών που είναι στον αντίποδα ακριβώς της φιλοσοφίας του Κλισθένη και της απλής αναλογικής. Δυστυχώς και ο Δήμος μας δεν είναι έξω από αυτό το φαινόμενο σε αυτή τη φάση. Θέλω να πιστεύω ότι σε μία πορεία όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα βρεθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες συνενέσεις, τουλάχιστον όσον αφορά το προοδευτικό κομμάτι της πόλης, γιατί υπάρχουν και άλλες δυνάμεις πλην ημών που προσπαθούν να το εκφράσουν αυτό,
για να φτιαχτεί μια ισχυρή προεκλογική ακόμα συνεργασία ή σε κάθε περίπτωση μια μετεκλογική συνεργασία. Εμείς κάνουμε κάλεσμα σε όλες αυτές τις δυνάμεις και σε όλους τους πολίτες, τους προοδευτικούς. Ζητάμε την ψήφο τους και θα είμαστε εκεί, θέλω να σας πω, και την επόμενη μέρα, όταν τα φώτα του προεκλογικού αγώνα θα έχουν σβήσει, η δική μας παράταξη θα είναι εκεί και θα δίνει τη μάχη για την καθημερινότητα και τα προβλήματα των δημοτών μας.